Από τον κλάδο αστυνομικού σώματος ανεξάρτητης συντεχνίας δημοσίων υπαλλήλων Κύπρου. Κύριε Λοϊζίδη, χαίρετε. Γεια σας, κύριε Προγωμένα. Σε σχέση με το γεγονός ότι βρήκατε και εκρηκτικούς μηχανισμούς, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, πέραν από την δράση της αστυνομίας, η οποία φαίνεται να λειτουργήσε πολύ πιο αποτελεσματικά, τουλάχιστον το Σάββατο, από τις προηγούμενες μέρες. Σωστό? Κύριε Προγωμένα, καταρχάς να ευχηθούμε περαστικά στους συναδέλφους που είναι ελαφριά τραυματίες. Έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την υγεία τους? Ναι. Είναι ελαφριά, είναι καλύτερα. Μάλιστα. Η επιχείρηση που έγινε από τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας ήταν πραγματικά εξαιρετική. Τα συγχαρητήρια σε όλους όπου συνέβαλα στη διεκπαιρέωση της. Ό,τι διαμαρτυρόμαστε σαν συντεχνία πριν 10 μέρες μετά τους τραυματισμούς των συναδέλφων, η ηγεσία μας το έκανε πράξη. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, η διαμαρτυρία σας είχαν να κάνουν. Κύριε Λοζίδη, ένα δευτερόλεπτο. Είχατε επισημάνει ότι δεν βάζουν να δουλεύει κόσμος Κυριακή για να γλιτώνουν χρήματα, ότι δεν χρησιμοποιούν όλα τα εξαρτήματα και όλο τον εξοπλισμό που έχουν στην διάθεσή τους. Χθες, κύριε Προγωμένε, και χθες στάλεγε ο απαιτούμενος αριθμός μελών, στάλεγε το όχημα της ΜΑΤ και έγιναν όλα τα σωστά ανθρώπινα και τεχνητά μέσα χρησιμοποιήθηκαν για την καταστολή. Όπως και συγχαρητήρια στους συναδέλφους μου της Αδέλε Μεσού, οι οποίοι πιστέψτε με στη διερεύνηση, δίνουν όλον τους τον εαυτό για να ξεχνιάσουν τις παρανομίες που έγινε. Μάλιστα. Αυτές οι βόμβες που εντοπίστηκαν, κύριε Λοϊζίδη? Συγγνώμη. Αυτές οι βόμβες, είδαμε ένα αυτοσχέδιο, εκρηκτικό μηχανισμό τύπου υδροσωλήνα και άλλα πράγματα. Πού βρέθηκαν? Τα έβαλαν με σκοπό να κάνουν έκρηξη? Κύριε Προηγουμένε, δεν μπορώ να επεσέλθω σε λεπτομέρειες. Νομίζω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ωραία, να ρωτήσω αλλιώς τότε. Αν αυτά τα πράγματα έκαναν έκρηξη, θα ήταν μέσα στον κόσμο? Για να καταλάβουμε και τι συμβαίνει. Θα είχαμε θύματα και τραυματισμούς πάρα πολύ σοβαρούς. Σας το τονίζω και θέλω να τονίσω κάτι σας στην τεχνία, γιατί η έγνοια μας εμάς είναι η ασφάλεια των μελών μας. Θα πρέπει κάποια πράγματα και θα το γενικεύσω λίγο, αλλά θα παραμείνω στο θέμα για να αντιληφθείτε τι λέω. Το είπαμε και την άλλη φορά. Θέλουμε επιτακτικά την ανάγκη για αλλαγή του νόμου ανάλογη βία. Δεν ζητάμε δυσανάλογη. Ζητάμε να μας ξεδέσουν τα χέρια μας για να επιβάλλουμε τον νόμο όσο πιο σύντομα. Θα τσρινίσουμε αστυνομικούς και πυροσβέστες και επιβάλλεται άμεσα να αλλάξει αυτός ο νόμος. Μας ρίχνουν μολότοφ, κατασκευάζουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και κρύβονται πίσω από την αναρχία. Το δεύτερο, πρέπει να ξαναδούν τον ρόλο και την αποστολή αυτών που κάνουν παράπονο εναντίον της αστυνομίας στην αρχή διερεύνησης. Πρέπει να ξανακατατεθεί το νομοσχέδιο για την ασφάλεια, όχι να ξανακατατεθεί, να κατατεθεί νομοσχέδιο για την ασφάλεια μελών εν ώραν καθήκοντο. Να δώσουν κονδύλια περισσότερα. Μάλιστα. Για να πηγαίνουν αστυνομικοί στα καθήκοντα, να μπορούν να δουλεύουν παραπάνω άνθρωποι, να δώσουν κονδύλια για αγορά εξοπλισμών, αλλά και να προσληφθούν νεαροί αστυνομικοί με ανάλογη ανταμοιβή και να βγουν ανάλογα σχέδια αφιπηρέτησης για τους παγιούς. Κύριε Προγωμένε, είμαστε σε κομβικό σημείο. Το έχετε ξαναπεί. Οι γραμμές έχουν ξεπεραστεί. Λοιπόν, τουλάχιστον βελτιώθηκαν κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο